Ένα καινοτόμο και πολλά υποσχόμενο σύστημα καθαρισμού νερού με υψηλή δέσμευση του αρσενικού, το Aqua Zero όπως ονομάστηκε από τους δημιουργούς του, την ομάδα χημικών μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον της ελληνικής αλλά και της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας. Η πιο ελπιδοφόρα λύση για την απομάκρυνση του αρσενικού από το πόσιμο νερό προέρχεται από μια ελληνική καινοτομία που ακούει στο όνομα Aqua Zero και η οποία αναπτύχθηκε εδώ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με επικεφαλή στο Εργαστήριο Αναλυτικής Χημίας του Τμήματος Χημικών Μηχανικών. Το Aqua Zero είναι ένα νάνο υλικό, το οποίο αποτελείται από ύδροξη οξείδιο σιδήρου μαγκανίου με δομή φεροξίτη. Η καινοτομία του συνίσταται στο γεγονός ότι απομακρύνει ταυτόχρονα και το τρισθενές και το πεντασθενές αρσενικό, δηλαδή και τις δύο δομές με τις οποίες απαντά το αρσενικό στο νερό. Έχει ήδη κατοχυρωθεί με ελληνικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία διεθνούς κατοχύρωσης. Εκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρο τον πλανήτη καταναλώνουν καθημερινά ποσότητες νερού με αρσενικό σε συγκεντρώσεις πάνω από το όριο, δίχως να το γνωρίζουν, γεγονός που έχει αρνητικές συνέπειες για την υγεία τους. Το αρσενικό απαντάται στο πόσιμο νερό τόσο παγκόσμια όσο και σε πολλές περιοχές στην Ελλάδα. Η διευκρίνηση του μηχανισμού επίδρασης του αρσενικού στον άνθρωπο οδήγησε το 1998 στη μείωση του όρου ποσιμότητας στα 10 μικρογραμμάρια ανά λίτρα και συνεπώς την επαναξιολόγηση όλων των διεργασιών απομάκρυσης του από το νερό και φάνηκαν τα πολλά μειονεκτήματα που έχουν αυτές στο να απομακρύνουν αποτελεσματικά το τρισθενές αρσενικό. Η προσρόφηση είναι βασικά μια πολύ απλή διεργασία απομάκρυσης, αλλά το αρνητικό είναι ότι είναι υψηλό το κόστος παραγωγής των προσρωφητικών. Οπότε θα φάνταζε μια ιδανική λύση να παρασκευαστεί ένα προϊόν το οποίο θα είχε χαμηλό κόστος παραγωγής και θα απομάκρυνε ταυτόχρονα και αποτελεσματικά και το πεντασθενές και το τρισθενές αρσενικό. Επίσης, η εμπειρία που έχουμε στην επεξεργασία του πόσιμου νερού μας οθούσε να ασχοληθούμε με αυτήν την εναλλακτική λύση. Συγκριτικά με άλλες επικρατούσες ως τώρα μεθόδους προσρόφησης, το Aqua Zero απομακρύνει και τις δύο βλαβερές μορφές αρσενικού με μια απλοποιημένη διεργασία χαμηλού κόστους. Οι επικρατέστερες με διαφορά μέθοδοι επεξεργασίας του αρσενικού από το πόσιμο νερό είναι η χημική ζεματοποίηση τρισθενές σίδηρο και η προσρόφηση υδροξιοξίδια του σιδήρου και σε διοξίδιο του τιτανίου. Η χημική ζεματοποίηση, αν και παρουσιάζει χαμηλό λειτουργικό κόστος, απαιτεί τη συνεχή προσθήκη χημικών αντιδραστηρίων και εξειδικευμένη επίβλεψη λειτουργίας και διαχείρισης του παραγόμενου ζήματος. Η προσρόφηση από την άλλη, αν και είναι εξαιρετικά απλή η διαδικασία, παρουσιάζει υψηλό λειτουργικό κόστος λόγω του υψηλού κόστους των προσρωφητικών και της σχετικά χαμηλής απόδοσης στην απομάκρυση του αρσενικού. Επιπλέον, όλες ανεξαιρέτως οι μέθοδοι, συμπεριλαμβανομένων και των επικρατέστερων, απομακρύνουν αποτελεσματικά μόνο το πεντασθενές αρσενικό και όχι το τρισθενές, το οποίο είναι και 60 φορές τοξικότερο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα σε όλες τις εγκαταστάσεις απομάκρυνσης του αρσενικού να απαιτείται μια επιπλέον βαθμίδα για την οξύτωση του τρισθενούς αρσενικού σε πεντασθενές. Η χρήση επομένως του Aqua Zero απλοποιεί σημαντικά την διαδικασία με ταυτόχρονη μείωση του πάγιου κόστους, αφού δεν απαιτεί την επιπλέον επεξεργασία οξείδωση του τρισθενούς αρσενικού σε πεντασθενές και μειώνει παράλληλα και το λειτουργικό κόστος λόγω της υψηλής συγκράτησης του αρσενικού, το οποίο αυξάνει το χρόνο ζωής του. Η προσπάθεια υλοποίησης της ιδέας του Aqua Zero αγκαλιάστηκε θερμά από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Η ιδέα της σύνθεσης ενός προσδοφητικού υλικού εξειδικευμένου στην απομάκρυνση τρισθενούς αρσενικού από το νερό χρονολογείται από το 2006. Ταυτόχρονα, σκοπός ήταν η μείωση του κόστους επεξεργασίας του νερού προς όφελος του καταναλωτή με βάση τη βελτίωση της απόδοσης απομάκρυνσης συνολικά αρσενικού. Η ανάπτυξη του Aqua Zero είναι αποτέλεσμα της ερευνητικής προσπάθειας στην οποία συμμετείχαν τα εργαστήρια αναλυτικής χημίας, γενικής και ανόργανης χημικής τεχνολογίας, εφαρμοσμένης φυσικής, ηλεκτρονικής μικροσκοπίας και τεχνικών απορρόφησης ακτίνων Χ των τμήματων χημικών μηχανικών, χημίας και φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Για την εμπορική αξιοποίηση του υλικού ακολουθήθηκε μια σειρά διαδικασιών με κύριο μέλημα τη μεταφορά των ερευνητικών ευρημάτων στην παραγωγή, ενώ σοβαρά υπόψη ληφθεί και η περιβαλλοντική του συμπεριφορά. Η ιδέα του Aqua Zero αντιμετωπίστηκε με καχυποψία κατά την πρώτη αξιολόγηση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια επιστημονική δημοσίευση όμως σε παραπλήσιο γνωστικό πεδίο έδειξε ότι η ιδέα του Aqua Zero είναι εφικτή. Γεγονός που βοήθησε στη θετική της αξιολόγηση και τελικά στη χρηματοδότηση σε δεύτερο γύρο.
Η διαδικασία ανάπτυξης του υλικού περιέλαμβανε εργαστηριακές παρασκευές σε διαφορετικές συνθήκες, το φυσικοχημικό χαρακτηρισμό τους, την αξιολόγηση της απόδοσής του, το προσδιορισμό της επιφανειακής μορφολογίας καθώς και του φορτίου και τη μελέτη μηχανισμού δέσμευσης του αρσενικού με το κάθε υλικό. Εμείς, για να βρούμε το βέλτιστο υλικό, δοκιμάσαμε πάνω από 100 διαφορετικές συνθέσεις. Τώρα, η αξιολόγηση του κάθε ένα προσροφητικού γινόταν με βάση τη συγκράτηση του αρσενικού, προσομοιάζοντας τη λειτουργία σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού πλήρης κλίμακας. Η καινοτομία του Aqua Zero σε σύγκριση με τα προϋπάρχοντα υλικά έγκυται κυρίως στο γεγονός της εισαγωγής ατόμων μαγκανίου σε θέσεις ατόμων σιδήρου στην κρυσταλλική δομή του υλικού που ονομάζεται φεροξίδης. Ωστόσο, η ενίσχυση της απομάκρυνσης αρσενικού βασίστηκε και σε δύο άλλα χαρακτηριστικά που δεν ήταν εξ αρχής προφανή. Την ενσωμάτωση θηϊκών ιώνων στην επιφάνεια του υλικού, που σταδιακά απελευθερώνουν ενεργές θέσεις για τη συγκράτηση αρσενικού, και στην ιδιαίτερη διαμόρφωση του υλικού σε επίπεδο νανοκλίμακας. Πιο συγκεκριμένα, το υλικό αποτελείται από κύλα σφαιρικά νανοσωματίδια, το μέγεθος των οποίων κυμαίνεται γύρω στα 200 νανόμετρα. Η περιβαλλοντική συμπεριφορά του Aqua Zero ελέγχθηκε με πρότυπες δοκιμές εκπλησιμότητας, οι οποίες τηρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Οι δοκιμές αυτές έδειξαν ότι το Aqua Zero είναι απόλυτα ασφαλές για το περιβάλλον, καθώς πληρεί τις προδιαγραφές διάθεσης αδρανών αποβλήτων. Το γεγονός αυτό εξηγήθηκε και με μετρήσεις φασματοσκοπίας απορρόφησης ακτίνων Χ, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε εγκαταστάσεις παραγωγής ακτινοβολίας σύγχρονων στο εξωτερικό και έδειξαν ότι σε ατομικό επίπεδο δεσμεύεται ισχυρά με άτομα του προσροφητικού μέσου. Τη διαδικασία παραγωγής έχει ήδη αναλάβει η Ελληνική Εταιρεία Χημικών. Έχοντας στο ενεργητικό μας προηγούμενες αποτυχίες, τρία πράγματα είχαμε ξεκάθαρα στο μυαλό μας κατά την αρχική σύλληψη της ιδέας του Aqua Zero. Πρώτα, έπρεπε να συμμετέχει στην ερευνητική ομάδα μία επιχείρηση, στη συγκεκριμένη περίπτωση η Λοφάκης Χημικά ΑΕ, η οποία θα μετέφερε στην πράξη τα ερευνητικά αποτελέσματα. Δεύτερον, όλη η ερευνητική προσπάθεια και τα πειραματικά αποτελέσματα έπρεπε να γίνουν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να μεταφερθούν σε βιομηχανική κλίμακα. Και τρίτον, έπρεπε να διαβούμε την κελάδα του θανάτου, η οποία ξεχωρίζει τις ιδέες από την πράξη. Για το σκοπό αυτό κατασκευάσαμε μια πιλωτική μονάδα παραγωγής του Aqua Zero σε ποσότητα 1 τόνου την ημέρα. Η ποσότητα αυτή είναι ικανή για να μπορεί να λάβει κανείς εμπορικά σήματα και πιστοποιητικά για τη διεθνή αξιοποίηση του Aqua Zero. Το Aqua Zero απέσπασε το 2011 το πρώτο βραβείο καινοτομίας του διαγωνισμού «Η Ελλάδα καινοτομεί». Το Aqua Zero είναι προϊόν ερευνητικής προσπάθειας που χρηματοδοτήθηκε το 2009 με το ποσό των 850.000 ευρώ από το 7ο πλαίσιο στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ενίσχυση της έρευνας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επιπλέον, έχει διακριθεί με το πρώτο βραβείο καινοτομίας στον διαγωνισμό «Η Ελλάδα καινοτομεί» που έγινε το 2011 και υποβλήθηκαν περισσότερες από 290 υποψηφιότητες. Ο διαγωνισμός «Η Ελλάδα καινοτομεί» ήταν μια πρωτοπόρος εκδήλωση που στόχευε στη συνεργασία των πανεπιστημίων και των ερευνητικών κέντρων με την επιχειρηματική κοινότητα. Η εταιρεία έχει ήδη κατασκευάσει μια μονάδα παραγωγής. Το Aqua Zero απευθύνεται σε κεντρικές μονάδες επεξεργασίας νερού καθώς και σε μονάδες κατασκευής οικιακών φίλτρων. Είναι ένα υλικό που έχει την ικανότητα να απομακρύνει και τις δύο μορφές αρσενικού από το νερό. Η εταιρεία, προκειμένου να αξιοποιήσει τα ερευνητικά αποτελέσματα, προχώρησε στην κατασκευή μιας μικρής μονάδας που μπορεί να παράγει μέχρι 300 τόνους το χρόνο. Αυτή η παραγωγική της δυναμικότητα της επιτρέπει να τοποθετήσει το υλικό τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά. Παράλληλα, η ομάδα εργάζεται τόσο για την εξέλιξη όσο και για τη διεθνή προώθηση του προϊόντος. Ήδη η εταιρεία έχει έρθει σε συμφωνία με το Δήμο Παγκαίου ώστε να τοποθετήσει το υλικό στην οικίσια Νικαβάλας. Επίσης, έχουμε πάρει κάποια παραγγελία από την ΚΟ και βρισκόμαστε σε συνομιλίες και με άλλες περιοχές στην Ελλάδα. Το προϊόν όμως έχει δυνατότητες διεθνούς καριέρας. Έχω παρουσιάσει το προϊόν σε φόρα στο εξωτερικό, στην Ισπανία και στις Βρυξέλλες, όπου δημιούργησε εξαιρετική εντύπωση.
Και βέβαια, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει σε όλο τον κόσμο της Αμερικής συμπεριλαμβανομένης. Για να προωθηθεί το προϊόν, η εταιρεία δημιούργησε μία θυγατρική με αποκλειστικό αντικείμενο την προώθηση του προϊόντος και την εξεύρεση πόρων προκειμένου το προϊόν να κάνει την διεθνή καριέρα που δικαιούται. Είναι αλήθεια ότι οι επιστημονικές δημοσίευσεις σήμερα καθορίζουν εν πολλής τη ροή της χρηματοδότησης και τις εξελίξεις των ερευνητών. Χωρίς αυτό να είναι κακό ή λάθος, νομίζω ότι θα πρέπει να αλλάξει το ποσοστό, το τονίζω, της ροής χρηματοδότησης προς την εφηρμοσμένη έρευνα και την καινοτομία. Αυτό θα οδηγήσει στη βελτίωση της καθημερινότητας του ανθρώπου.